Ενότητα ένατη, ο μινωικός πολιτισμός, κεφάλαιο τέταρτο, η θρησκεία και η γραφή των μινωητών. Η μεγάλη μητέρα. Στη μινωική Κρήτη, οι άνθρωποι λάτρευαν τη μεγάλη θεά. Την έλεγαν και μεγάλη μητέρα και ήταν η θεά της φύσης. Αυτή έκανε τη γη να βλαστάνει και έδινε τη ζωή στα φυτά, στα ζώα και στους ανθρώπους. Αυτοί πίστευαν ότι έφερνε τη βροχή, τον αέρα, το φως και το σκοτάδι. Η θρησκεία λοιπόν των Μινωητών είχε σαν θεά τη μεγάλη μητέρα, η οποία ήταν η θεά της φύσης, και αυτή βλάστενε τη γη, έδινε ζωή στα φυτά, στα ζώα, στους ανθρώπους. Αυτή έφερνε τη βροχή, τον αέρα, το φως, το σκοτάδι. Όλα λοιπόν τα έκανε η μεγάλη θεά, η μεγάλη μητέρα, που ήταν η θεά της φύσης. Τη λάτρευαν σε μικρά ιερά μέσα στα ανάκτορα, αλλά και σε σπήλαια και σε κορφές βουνών ή λόφων. Της πρόσφεραν μικρά αγαλματάκια ανθρώπων ή ζώων, διπλούς πελέκης και καρπούς της γης, για να την ευχαριστήσουν που έκανε τη γη να καρπίσει. Την παρίσταναν σαν γυναίκα να κρατά στα χέρια της φίδια, στους ώμους της περιστέρια, και να κάθεται ανάμεσα σε ζώα. Πώς τη λάτρευαν λοιπόν? Σε μικρά ιερά μέσα στα ανάκτορα, αλλά και σε σπήλαια, πάνω σε βουνά ή σε λόφους. Της πρόσφεραν μικρά αγαλματάκια ανθρώπων ή ζώων, διπλούς πελέκης, καρπούς, και όλα αυτά για να την ευχαριστήσουν που έκανε τη γη να καρπίσει και να φέρνει, και έφερνε ζωή στον κόσμο. Την παρίσταναν σαν μια γυναίκα που κρατούσε στα χέρια της φίδια, στους ώμους περιστέρια, και καθόταν ανάμεσα σε ζώα. Σε μικρά λοιπόν σε μικρά ιερά μέσα στα ανάκτορα, αλλά και πάνω στα βουνά, σε σπηλιές, και παντού λάτρευαν αυτή την μεγάλη θεά, τη θεά της φύσης, τη μεγάλη μητέρα, όπως την έλεγαν. Για αυτούς λοιπόν ο Θεός ήταν η φύση, της οποίας βέβαια της είχαν δώσει τη μορφή μιας γυναίκας. Τα ταυροκαθάψια. Για χάρη της έκαναν γιορτές, όπου χόρευαν και έκαναν αθλήματα. Την Άνοιξη γιόρταζαν τη μεγαλύτερη τους γιορτή, τα ταυροκαθάψια. Σε αυτή τη γιορτή νέοι και νέες έκαναν ακροβατικές ασκήσεις πάνω σε αγριεμένους ταύρους. Οι Μινωίτες λάτρευαν τους ταύρους, γιατί συμβόλιζαν την ορμή και τη δύναμη της ζωής. Σύμβολα της θρησκείας τους ήταν τα ιερά κέρατα του ταύρου και ο διπλός πέλεκης. Γιορτές για χάρη της μεγάλης μητέρας, της θεάς της φύσης έκαναν λοιπόν, και μία από τις μεγαλύτερες τους γιορτές ήταν τα ταυροκαθάψια, που γινόταν την Άνοιξη, τότε που ο καιρός άνοιγε και ήταν πιο κατάλληλος για γιορτές. Νέοι και νέες έκαναν ακροβατικές ασκήσεις στα ταυροκαθάψια πάνω σε αγριεμένους ταύρους, και γενικά οι ταύροι συμβόλιζαν την ορμή και τη δύναμη για τους Μινωίτες, γι' αυτό τους χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ στην λατρευτική του ζωή, στη θρησκεία τους, με αυτούς τους αγώνες, τα ταυροκαθάψια. Επίσης σύμβολα της θρησκείας τους ήταν τα κέρατα του ταύρου, ήταν ιερά, και ο διπλός πέλεκης. Αυτά σχετικά με την θρησκεία των Μινωητών. Η μεγάλη θεά, την οποία λάτρευαν η φύση, και η μεγαλύτερη τους γιορτή, τα ταυροκαθάψια. Η ιερογλυφική γραφή και η γραμμική Α. Οι Μινωίτες ήταν οι πρώτοι από τους κατοίκους της Ελλάδας που χρησιμοποίησαν τη γραφή. Για να γράψουν μια λέξη, σχεδίαζαν εικόνες ζώων, φυτών, πλοίων, αγγείων κτλ. Η πρώτη αυτή γραφή λέγεται ιερογλυφική. Στη Φεστό οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν δίσκο γραμμένο με ιερογλυφική γραφή. Κανείς μέχρι τώρα δεν κατάφερε να το διαβάσει. Λένε ότι πάνω του είναι γραμμένος ένας θρησκευτικός ύμνος. Στο δίσκο της Φεστού τα σχήματα έχουν γραφτεί με σφραγίδες. Είναι το πιο παλιό δείγμα τυπογραφίας. Αργότερα οι Μινωίτες ανακάλυψαν μια πιο απλή γραφή που ονομάστηκε γραμμική Α. Οι πρώτοι λοιπόν στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν
γραφή ήταν οι μινοΐτες. Για κάθε λέξη είχαν μία εικονίτσα, ένα ζώο, ένα φυτό, ένα αγγείο, και η γραφή ονομάζεται αυτή ιερογλυφική. Έχουμε βρει έναν δίσκο στιφεστό γραμμένο στην ιερογλυφική γραφή, τον οποίο δεν έχουμε μπορέσει να διαβάσουμε, και πιστεύουμε ότι είναι ένας θρησκευτικός ύμνος. Σε αυτό το δίσκο, στο δίσκο της φεστού, τα σχηματάκια έχουν φτιαχτεί με σφραγίδες, δηλαδή σαν να είναι φτιαγμένα με μία μορφή τυπογραφίας. Όπως στην τυπογραφία υπάρχουν τα σημαδάκια, τα γράμματα τα οποία τυπώνουν τις λέξεις, έτσι εκεί πέρα με μικρές σφραγίδες έγραφαν. Είχαν πρώτο χρησιμοποιήσει λοιπόν την τυπογραφία σε μια απλή της μορφή οι μινοΐτες στην Κρήτη. Αργότερα ανακάλυψαν και μια άλλη γραφή, η οποία ονομάστηκε γραμμική Α. Εδώ βλέπουμε τους χρυσούς διπλούς πέλεκης, οι οποίοι ήταν σύμβολο της θρησκείας τους, και εδώ ένα αγγείο σε σχήμα κεφαλής ταύρου, και τα κέρατα του ταύρου ήταν ιερά για τους μινοΐτες. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη θεά, τη θεά της φύσης όπως τη φαντάζονταν, σαν μια γυναίκα που κρατούσε στα χέρια της φίδια. Και λίγο πιο κάτω είναι μια άλλη εικόνα με τη σημαντικότερη της γιορτή, τα ταυροκαθάψια, και ένα μικρό κειμενάκι που μας έλεγε πως γινόταν αυτή η γιορτή. Σε λίγο μια πομπή από μελαψά παλικάρια και ασπριδερά κορίτσια προχωρούσε στο κέντρο της αυλής οδηγώντας ένα δυνατό ταύρο. Καθένας πήρε τη θέση του για το αγώνισμα. Ένας περίμενε τον ταύρο που ορμούσε και τον άρπαζε από τα κέρατα. Το ζώο τίναζε το κεφάλι του προς τα πάνω και ο ακροβάτης με ένα πίδημα βρισκόταν όρθιος πίσω του. Τα νέα αυτά παιδιά νικούσαν το φόβο και τη δύναμη του ταύρου και όλος ο κόσμος τα ζητοκράβγαζε. Αυτές τις ακροβασίες έκαναν λοιπόν. Περίμεναν τον ταύρο να έρθει, τον άρπαζαν από τα κέρατα, και όπως αυτό σήκωνε το κεφάλι του ψηλά, τα πέταγε στον αέρα και αυτά βρίσκονταν από την άλλη μεριά πίσω από τον ταύρο. Ήταν κάτι το οποίο έδειχνε το μεγάλο τους θάρρος και πως με αυτόν τον τρόπο ξεπερνούσαν τον φόβο τους για τα δυνατά αυτά ζώα.